Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς, συνελήφθησαν δύο ημεδαπή ηλικίας 37 και 43 ετών, οι οποίοι πραγματοποιούσε ληστείες σε καταστήματα ΕΛΤΑ και σε εταιρείες, ενώ έκαναν και τρεις κλοπές αυτοκινήτων. Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας σε εταιρεία, βρήκε τα ίχνη των μελών της συμμορίας, που εμπλέκονται τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις ληστείων, στα ΕΛΤΑ του Λαγκαδά τον Ιούνιο και σε εταιρεία ψηλικών στο Ωραιόκαστρο. Για τους δύο συλληφθέντες, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της συμμορίας, ληστείας, διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής, πλαστογραφίας, αντίστασης, παράβασης του νόμου περί όπλων, απόπειρας ανθρωποκτονίας, παράβασης νομοθεσίας περί ρυθμίσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και παράβασης του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Στο πλαίσιο της παράνομης δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν καλάσνικοφ και πιστόλια κατά περίπτωση. Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους την Τρίτη, όταν οι δύο προσέγγισαν εταιρεία ανακύκλωσης μεταλλικών αντικειμένων στην Νεοχορούδα, προκειμένου να διαπράξουν ληστεία. Εκεί, ο 37χρονος αφαίρεσε με την απειλή πιστολιού εις πράξης της επιχείρησης, ύψους 13. 000 ευρώ και στη συνέχεια έβαλε δύο φορές εκφοβιστικά στον αέρα, ενώ ο 43χρονος έβαλε μία φορά προς την κατεύθυνση έτερου υπαλλήλου, χωρίς να προκύψει τραυματισμός. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν στη Σταυρούπολη, ενώ κατά την ακινητοποίηση τους προέβαλαν αντίσταση στις αρχές. Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε οικίες, αποθήκες και στην κατοχή των συλληφθέντων. Το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.355 ευρώ, 1, μικροδέμα κάναβης, 1, συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης, τάζερ. 1, κυνηγετικό όπλο, 1, κινητό τηλέφωνο, 1, εμφανώς πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας. 2. Κουκούλες τύπου full face, 2. Φορητοί πομποδέκτες συντονισμένοι σε συχνότητα της αστυνομίας. 3. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, 1. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κατά τη σύλληψή τους. Ενώ σημειώνεται ότι τα παραπάνω κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη διακρύβωση τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοια αδικήματα.